Ένας Θεός ξέρει τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι σου αυτή τη στιγμή. Όχι, σεφ, σήμερα δεν θα στεναχωρηθώ. Είμαι χαρούμενος που έφτασα. Θα ήθελα σίγουρα να πάω στον τελικό. Εντάξει, να κάνουμε. Αργύρη, ειλικρινά. Είσαι τέρας ψυχραιμίας. Προσπαθώ, σεφ, προσπαθώ. Πώς το κάνεις αυτό, θέλω να μου το μάθεις. 25 χρόνια εμπειρία. Πέρασα πολύ ωραία, σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Το απόλαυσα, το διασκέδασα, το έζησα. Προφανώς, όταν είσαι τόσο κοντά σε ένα τελικό, ποιος και αν είναι αυτός, θες να βρίσκεσαι εκεί, μετά από μια τέτοια διαδρομή. Η κατάταξή σου πάντως, δηλαδή ως τρίτος στο MasterChef, δεν είναι μικρό πράγμα. Σίγουρα. Και πρέπει να σου πω ότι μέσα σου θα πρέπει να αισθάνεσαι νικητής και για όλα αυτά που κατάφερες να κάνεις και για όλα αυτά που κατάφερες να μας προσφέρεις και εμάς. Και από θέμα ήθους και από θέμα μαγειρικής. Αργύρη, αν σε ρωτούσα να μου πεις την πιο σημαντική σου στιγμή στο MasterChef, ποια θα ήταν αυτή? Ήταν όταν μπήκα στο MasterChef. Έχεις πάρει μία φορά, μία δυναμική αυτή τη στιγμή που την είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια, όλες αυτές τις μέρες και τους μήνες που ήσουν μέσα στο MasterChef. Αυτή μην την αφήσεις. Είσαι πραγματικά ταλαντούχος, έχεις απίστευτη δύναμη μέσα σου. Ευχαριστώ. Και το λακωνίζει εστί φιλοσοφήν. Το ότι δεν μιλάς και δεν εκφράζεσαι δεν είναι κακό πάντα. Δείχνεις τα πράγματα μέσα από τη δουλειά σου. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα. Σίγουρα τα λόγια που μου λένε οι κριτές, ο καθένας ξεχωριστά, είναι πολύ συγκινητικά. Είναι πολύ τιμητικά να τα ακούς από αυτούς τους ανθρώπους, από μεγάλους καταξιωμένους σεφ με εμπειρία που έχουν δώσει τη μαγειρική, έχουν δώσει και σε μένα σαν μάγειρας, σαν διαγωνιζόμενος. Είναι σίγουρα η εμπειρία η όλη διαγωνισμού και είναι κάτι πολύ ευχάριστο να τα ακούς σε αυτό το σημείο. Σε και βουνό, θα ξεκινήσω από τον σεφ. Συγγνώμη. Αγεια σου. Ευχαριστώ, σεφ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Να είστε καλά. Αυτό που σου είπα ότι ελπίζω να σας εργαστούμε τον Νό, έτσι. Και εγώ, σεφ. Να είναι σύντομα, όμως. Σύντομα θα είναι. Μη σαν φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεφ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δυστυχώς, πόδι αντιμάστε σε φίλοι. Στον πρώτο, ναι. Στον πρώτο, ναι, εδώ πέρα, που μαζεύει όλες τις ποδιές. Εντάξει. Νομίζω ότι μπορείς να την κρατήσεις. Αν και έχει στενάχωρη ανάμνηση, είναι μαύρη, είναι η τελευταία. Κράτα τα καλά μαζί με αυτήν. Θα προτιμούσα, είναι αλήθεια, τη λευκή, την μπλε και την κόκκινη. Εντάξει, πέρασαμε απ' όλα. Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τον κοιτάει και στα δόντια. Καλές μαγειρικές πτήσεις. Ευχαριστώ. Αργύρη, να είσαι καλά. Θα πούμε στο τελικό. Ευχαριστούμε πολύ, Αργύρη. Γεια σου. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι στο τελικό, ήθελα πάρα πολύ να πάρω τον τίτλο του MasterChef, αλλά από το να πας τελικό και να τον χάσεις, ίσως να είναι καλό και το τρίτσι. Πού είναι η φιναλίστ? Εγώ σε θεωρώ και σαν φιναλίστ. Μπράβο, δουλειά, μπράβο. Ευχαριστώ για όλα, Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Αργυράρα τώρα. Αξίζει πάρα πολύ καλός μαγείρας. Και εσείς, για αυτό που αλήθεια, και λίγο και δυσπάνια το λέω. Το λέω πολύ δύσκολα. Γιατί είμαι λίγο ψώνιο. Δύσκολα λέω σαν άνθρωπο. Είσαι πολύ. Ναι, είμαι λίγο ψώνιο. Ο Χριστάρας δεν κάνει λάθη, κάνει τέχνη. Ναι. Έτσι, ναι. Είσαι πολύ καλός μάγειρας. Πραγματικά. Εδώ που φτάσαμε σε βόλιο μας, εντάξει, όχι. Όχι, άξιζε και εσύ να είσαι στο τελικό. Μακάρι να ήταν τριάρης ο τελικός. Τριάρης ο τελικός. Μου έχει δώσει πολλά. Ξεκόλαρε. Εντάξει, μια χαρά κομπλέ. Για μένα είναι νικητής, για μένα είναι και αυτός φιναλίστ. Κρίμα. Δεν μπορώ να του δώσω τη θέση μου, γιατί το θέλω κι εγώ πολύ. Μακάρι να άλλαζαν την απόφαση τους οι κριτές και να του πούνε αργύριση και εσύ τον τελικό. Είναι πολύ δύσκολο που δεν θα είναι σήμερα στο δωμάτιο.
Θεωρώ ότι είναι ο πιο ουσιαστικός άνθρωπος. Αργύρη. Έχουμε δώσει τα περισσότερα, δίνουμε τα τελευταία μας. Πρέπει να γίνω ζωγράφος. Δερούλης. Αργύρη, τις καθαρίζω τις γλυκοπατάτες, ε. Ναι, τις καθαρίζεις πώς έχουμε. Παίζω αρκετά ρίσκι, είναι η μέρα που πρέπει να ρισκάρουμε όλοι, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε. Κάνουμε μια πούδρα από καμένο κρεμμύδι για να δώσουμε την πικράδα του μπάρμπεκιου. Για πρώτο πάμε. Χτένια καραβίδα. Γιουβαρελάκια ή γιουβαρλάκια. Γιουβαρελάκια. Το στρακό θα το βάλουμε στο φασιανό. Ωραία. Για λάδι. Ο Αργύρης είναι ο πιο ουσιαστικός μάγειρας του διαγωνισμού για εμένα. Ο άνθρωπος είναι μάγειρας με τα όλα του. Τον Τιμολέο κάποια στιγμή είχαμε γράψει ένα χαρτάκι ο ένας για τον άλλον. Είχαμε πει ότι όταν αποχωρήσει ο ένας, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να το ανοίξει, το ανοίγω. Και είναι υπογραφή του Τιμολέων και έχει τον αριθμό 3, δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό, αν το έχει δει στον ύπνο του. Με αγάπη στον Αργύρη, τον καλύτερο μάγειρα του διαγωνισμού. Πρώτη φορά το διαβάζω. Κρατάω και ένα φυλαχτό που μου έχει δώσει. Θα το έχω μαζί μου, το εκτιμώ περισσότερο αυτό. Είναι κάτι συναισθηματικό, κάτι το οποίο δεν το κάνει ο καθένας. Και σίγουρα δείχνει κάτι για τον Τιμολέον προς εμένα και την εκτίμηση που έχει.